Το σχέδιο που φέρει τον τίτλο «Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής βουλευτών» προτείνει την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών που καθιερώθηκε με τον νόμο 3231 κάθετος του 2004 σε συνδυασμό με τον νόμο 3636 κάθετος του 2008 και το σύνολο των 300 εδρών του Κοινοβουλίου να κατανέμονται με βάση το σύστημα της απλής αναλογικής στα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, δηλαδή όσα κατάφεραν να περάσουν το πλαφόν εισόδου, το οποίο εξακολουθεί να είναι 3% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων της επικρατείας. Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικό σχηματισμό, στο σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300. Το κινόμενό τους διαιρείται με το άθροισμα των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν στην επικράτεια όσοι σχηματισμοί συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών. Οι έδρες που δικαιούται κάθε σχηματισμό στην επικράτεια είναι το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης. Αν το άθροισμα των ως άνω ακέραιων μερών των πηλίκων υπολείπεται του αριθμού 300, τότε παραχωρείται κατά σειρά ανά μία έδρα και έως στη συμπλήρωση αυτού του αριθμού στους σχηματισμούς των οποίων τα πηλίκα εμφανίζουν τα μεγαλύτερα δεκαδικά υπόλοιπα. Προβλέπεται επίσης ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες που συμπλήρωσαν το 17ο έτος της ηλικίας τους αντί για τα 18 που ίσχυε μέχρι τώρα. Το νέο όριο εκλογικής ηλικίας έχει ως στόχο τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος μέσω της συμμετοχής περισσότερων πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες για την ανάδειξη των πολιτιακών οργάνων. Η απονομή του δικαιώματος ψήφου στους νέους των 17 ετών ενισχύει τα δημοκρατικά τους αντανακλαστικά, γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κρίσης αντιπροσώπευσης και αξίωση της πολιτικής, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση όπου αναφέρεται ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε με ψήφισμά της τα κράτη-μέλη του οργανισμού να μειώσουν την εκλογική ηλικία στα 16 έτη. Για να ισχύσει ο νέος εκλογικός νόμος από τις αμέσως επόμενες εκλογές, θα πρέπει να ψηφιστεί από τα 2/3 του συνόλου της Βουλής, δηλαδή να λάβει τουλάχιστον 200 θετικές ψήφους. Σε περίπτωση απλής πλειοψηφίας από 151 έως 199 ψήφους, τότε η ισχύς του μετατίθεται από τις μεθεπόμενες εκλογές.